Με ευκαιρία την συζήτηση συνεχιζόμενη στη Βουλή των Αντιπροσώπων για τον νόμο περί σκύλων. Κύριε Θεοπέμπτου, δώστε μας καταρχάς το θέμα. Τι είναι αυτό το οποίο συζητούμε? Έχουμε ένα νόμο περί σκύλων του 2002, αν θυμάμαι καλά. Ναι, ναι. Υπήρξαν κάποια τροποποιητικά νομοσχέδια. Έχουμε ακόμη ένα το οποίο ρυθμίζει ή επιχειρεί να ρυθμίσει τι? Εντάξει, να εξηγήσω ότι εγώ εκλέγηκα το 2016 και το 2000, η προηγούμενη μου θητεία, ήρθε νομοσχέδιο από την κυβέρνηση για τους σκύλους 3 φορές και αποσύρθηκε. Ναι. Και τούτη τη φορά η προσπάθεια μας είναι να το, τουλάχιστον να τελειώσουμε να ψηφιστεί πριν να αλλάξω η ιδέα. Αποσύρθηκε διότι δεν το ψηφίσατε? Αποσύρθηκε η κυβέρνηση. Ή διότι το έβρισκε ότι δεν ήταν πλήρες? Είχε τόσα πολλά προβλήματα και διαφωνίες στην Επιτροπή, οπότε... Ναι. Εντάξει, το τι έχει αυτή το νομοσχέδιο που ήρθε, αλλάζει το βασικό των νόμων του 2002. Ναι. Και έχει μέσα αναφορές, για παράδειγμα, τι σημαίνει επικίνδυνο σκύλος. Έχει μια αναφορά για το πώς παγιδεύεις και με ποια διαδικασία να παγιδεύσεις αδέσποτους σκύλους. Έχουμε μέσα αναφορές για τα τέλη, ποιοι τα καταβάλουν και πόσο ύψος θα έχουν τα τέλη. Mm-hmm. Και έχει και εδώ μια μεγάλη συζήτηση, για παράδειγμα, αν για παράδειγμα ένα σκύλος στυρωμένος θα έχω ένα χαμηλό τέλος και ένα σκύλος ο οποίος δεν είναι στυρωμένος, το τέλος να είναι τόσο πολλά ψηλό που να τον πείσει στον άλλον να πάει να στυρώσει το σκύλο. Τις διαδικασίες απώλειας σκύλου, δηλαδή τι είναι να κάνεις άμα χάσεις το σκύλο σου. Τη διαδικασία της ευθανασίας, η οποία προκαλεί πολύ έντονες συζητήσεις μέσα στην Επιτροπή. Τι γίνεται όταν είσαι κάτοχος σκύλου ιδιώτης και γέννησε ο σκύλος σου? Γιατί θέλουμε να το ρυθμίσουμε τούτο? Γιατί πάρα πολλοί χρησιμοποιούν τους σκύλους που έχουν στο σπίτι για εμπόριο. Οπότε έχει ειδική νομοθεσία που επέρασε πριν λίγα χρόνια για αυτούς που εμπορεύονται σκύλους, έχουν εκτροφία, κάνουν εμπόριο σκύλων. Οπότε πρέπει να κλείσει τούτη η τρύπα του που γεννούν στο σπίτι και πουλούν τους σκύλους και εμπορεύονται ιδιώτες. Εννοείται ότι τυχαίνει να γεννήσει ο σκύλος τους και το. Θα μιλώ για εμπόριο. Ή... Για εμπόριο. Εμπόριο, κανονικά. Το κανονικό εμπόριο, το οποίο κάνει το μέσα στο σπίτι, δεν έχει εκτροφείο. Και έχει μια πρόνοια μέσα που φέρνει η κυβέρνηση για να το ρυθμίσουμε και τούτο. Εμπληρώνεις φόρους. Ναι. Ναι. Μαύρα λεφτά συνήθως, και τούτοι οι σκύλοι που πουλούν, καταλαβαίνετε, δεν είναι και σκύλοι που πουλούν, διούν τους δώρων ή πουλούν τους 20, 30 ή 50 ευρώ. Μιλούμε για 2.000, 3.000, τόσα ναι. πολλά λεφτά. Οπότε είναι και μαύρο εμπόριο. Ρυθμίζει επίσης τα θέματα. Ξαναρχίσουμε από την αρχή. Είμαι βέβαιος ότι ορισμένα από αυτά ή κάποια από αυτά ρυθμίζονται από τον βασικό νόμο. Το πρόβλημα... Όλα αυτά τα οποία έχω αναφέρει είναι οι αλλαγές του βασικού νόμου. Ναι. Εντάξει, η τοπική αυτοδιοίκηση πάντα ήταν υπεύθυνη για τη διαχείριση των αδέσποτων και είχαν την ευθύνη με βάση τη νόμο του 2002 να διατηρούν ένα καταφύγιο στο οποίο έναν αδέσποτο θα μπορούσε να το κρατήσει για 15 μέρες. Προσωρινός χώρος. Και προσωρινό χώρο. Και μετά να δικαιούνταν με βάση την προηγούμενη νομοθεσία να το θανασία. Οπότε ένα από τα καυτά θέματα, επειδή έχετε αναφέρει την τοπική αυτοδιοίκηση, ένα από τα καυτά θέματα είναι ότι η πρόθεση όλων μας μέσα στην Επιτροπή Περιβάλλοντος είναι να αφαιρέσουμε την ευθανασία. Και εντελώς. Η νομοθεσία που έφερε η κυβέρνηση έχει 3 μήνες, μετά από 3 μήνες η ευθανασία. Ναι. Αλλά η πρόθεση των μελών της Επιτροπής Περιβάλλοντος είναι να αφαιρέσουμε το δικαίωμα της ευθανασίας. Οπότε υπάρχουν έντονες αντιδράσεις από την άλλη πλευρά, διότι λέει ότι αν πάω να πιάσω ένα σκύλο, να έχω την ευθύνη να τον υφροντίζω μέχρι να πεθάνει ο σκύλος, πόσα χρόνια να πεθάνει. Και εδώ έρχεται και το κενό, διότι βασιζόμαστε πάνω στους ανθρώπους, εγώ θαυμάζω τους απεριόριστα, που συντηρούν τα δικά τους ιδιώτες τα καταφύγια, τους έχει εγκαταλείψει το κράτος, τρέχουν με δικά τους λεφτά, δικών τους κόπων και χρόνων να συντηρούν τα καταφύγια. Η κυβέρνηση δίνει υποσχέσεις κάθε λίγο ότι είναι να κάνει τα μεγάλα περιφερειακά καταφύγια κτλ. Και αντί να κάνουν οτιδήποτε, βασίζονται απλά πάνω στις θυσίες και τον κόπο των ανθρώπων των εθελοντών. Επιτρέψτε μου.
Θα ακούσουμε αμέσως σε ένα λεπτό τον κύριο Ρουσά εκ μέρους της Ένωσης Δήμων. Αλλά πριν τον ακούσουμε και για να τον διευκολύνουμε, η βούληση, η διαφαινόμενη της Επιτροπής, ποια είναι? Να είναι υποχρεωμένος ο Δήμος να τους μαζεύει και να στήσει καταφύγια ή κοινοτροφία και να τους έχει εκεί και να τους φυλάει? Η ευθύνη της τοπικής αρχής αυτή τη στιγμή είναι να πιάσει με βάση την υφιστάμενη νομοθεσία. Ναι. Είναι, αν έχει αδέσποτο, έχει ευθύνη να τον πιάσει. Μάλιστα. Έχει ευθύνη να προσπαθήσει να βρει τον ιδιοκτήτη. Ναι. Αν μετά από 15 μέρες δεν βρει τον ιδιοκτήτη, ναι, το τι έλεγε η παλιά νομοθεσία, μπορούσε να προχωρήσει με ευθανασία. Μάλιστα. Τώρα η νομοθεσία λέει ότι θα πάει 3 μήνες η ευθανασία, αυτή που έφερε η κυβέρνηση. Μάλιστα. Η προσπάθεια από εμάς είναι να φύγουμε την ευθανασία. Ναι. Και να συνεργάζονται οι τοπικές αρχές με τα καταφύγια, τα οποία να πληρώνει κάθε τοπική. Εθελοντές, λέτε. Πάνε εθελοντές. Ναι. Να πληρώνει ο Δήμος για, ναι, να τις συντρίσει όλο αυτό το σκύλο. Και όλα αυτά συμβαίνουν επειδή καμιά κυβέρνηση, ναι, τόσα χρόνια δεν έκαμε μία προσπάθεια, ναι, να κατασκευάσει περιφερειακά καταφύγια. Και δεύτερον, να κάνουμε μια σοβαρή εκστρατεία για τα αδέσποτα. Είτε μιλούμε για σκύλους, είτε μιλούμε για γάτους. Και έχει απόλυτο δίκιο ο φίλος μου ο Κυριακός. Είμαστε για να πετύχεις τους γάτους, να περιορίσεις τους αδέσποτους. Μας είπαν στην Επιτροπή ότι πρέπει να πετύχεις 70-80% στηρώσεων. Ναι. Με τις εγκαταλείψεις των σκύλων, κανένας δεν μοιάζεται να δει, ρε, έβαλαν όποιος επίεμποχος σκύλων, έβαλαν το chip για να βρίσκω τον ιδιοκτήτη. Οι πιο πολλοί δεν έχουν chip, οι πιο πολλοί δεν έχουν άδεια. Δύο από τα σημεία. Είναι τούτα όλα τα προβλήματα που έχουμε. Δύο από τα σημεία τα οποία προβλέπονται, έχω την εντύπωση, θα είναι ότι θα πρέπει να έχει λουρί ο σκύλος δεμένος όταν πηγαίνει. Είναι όταν πηγαίνει έξω, βέβαια. Ναι. Ναι. Και δεύτερον, ότι θα είναι υποχρεωμένο να έχει σακούλα μαζί του να μαζεύει, ναι, τα κόπρανα. Ναι, ναι. Αυτό αν δεν το κάνει, ναι, ποιο θα το συλλαμβάνει ή θα του κάνει δίδυ εξώδικο κτλ. Θέματα τη τοπική αρχή. Τοπική αρχή. Πέστε το, κύριο Θεομέμ, το ένα λεπτό, κύριο Ζου. Έχει απολύτω δίκιο. Πρέπει η κυβέρνηση να λάβει μια κεντρική προσπάθεια για να διαχειριστούμε τα αδέσποτα. Επιτέψτε, αλλά μέχρι τότε πρέπει να λύσουμε τα προβλήματα τα οποία έχουμε. Θέλει πολλά χρόνια να αλλάξει η νοοτροπία. Πρέπει να κάνουμε αυτά τα βήματα σίγουρα για αυτή την πολιτική και τις δράσεις. Αλλά μέχρι τότε πρέπει να βοηθήσουμε να λειτουργήσουν σωστά καταφύγια, να ξεφορτωθούν οι εθελοντές, να κυνηγούμε αυτούς που έχουν σκύλους και δεν πληρώνουν άδεια. Όλα τούτα τα πράγματα πρέπει να τα κάνουμε. Δεν μπορούμε να λαλούμε, να τα φύγουμε ώστε να δουλέψει η πολιτική. Μάλιστα. Ως τότε πρέπει να τα κάνουμε τούτα. Έχει δίκιο, είναι σωστά να κάνουμε πολιτική. Θέλουμε μακρόχρονο καλό σχέδιο, μάλιστα, που να διαχειριστεί τα αδέσποτα, είτε σκύλους είτε γάτους. Και έχουμε πετυχεμένες δράσεις στο εξωτερικό, είναι εύκολο να τας αντιγράψουμε. Δεν έχουμε μια φιλοσοφία. Και αν είναι να δημιουργήσουμε μια προσωρινή υπηρεσία να τα εφαρμόσει τούτα, και όταν πετύχει να διαλυθεί. Αλλά πρέπει να κάνουμε κάτι. Μάλιστα. Πρέπει κάποιος να αναλάβει την ευθύνη και να ξέρουμε να το δαχτυλοδείχνουμε ότι αυτός ανάλαβε να κάνει τούτη δουλειά. Νομίζω στην Κύπρο δυσκολευόμαστε να βρούμε ποιος θέλει. Έτσι κάποιος στο εξωτερικό να λαμβάνει, ναι, κάποιος για να ξέρει ποιος έχει την ευθύνη. Την ευθύνη. Αυτό που ακούσατε είναι αποτέλεσμα της ολικής εγκατάληψης από το κράτος της διαχείρισης των σκύλων και την ευθύνης του. Έχουν ακουμπήσει πάνω στο ότι τρέχουν οι εθελοντές, βασανίζονται, έχουμε προβλήματα με τα καταφύγια, γυρεύουν λεφτά, οι σκύλοι είναι πάρα πολύ, η εγκατάλειψη. Βασίζεται η κυβέρνηση ότι έχει τρελούς που τα τρέχουν τούτα. Επερνούν τα χρόνια. Χρόνια πολλά, έτσι είναι θέμα τα τελευταία 3 χρόνια. Μιλούμε για πάρα πολλά χρόνια αδιαφορία από την κυβερνητική πλευρά. Κάνουν μικροπράγματα τα οποία λένε εντάξει, να δώσουμε τα λεφτά. Μα ξέρεις τι θα πει να έχω ένα καταφύγιο σκύλων και πόσα λεφτά θέλει για να το συντηρώ, να φροντίζω τους γιατρούς, να συλλαμβάνω όλα αυτά τα έξοδα. Εκείνο το οποίο εμένα ήρθε στο μυαλό μου, δεν ξέρω αν σωστά ήρθε ή λάθος, ακούγοντας όλα αυτά, είναι ότι θα πρέπει να υπάρχει, όπως υπάρχει για άλλα πράγματα, και αστυνόμευση για το συγκεκριμένο ζήτημα. Εάν κάποιος πάει με ένα σκύλο, μπορεί η αστυνομία να πάει και αν μπορεί το κάνει να ελέγξει αν όλα είναι εντάξει με εκείνον το συγκεκριμένο σκύλο ή όχι? Έχουμε άλλα προβλήματα εδώ. Ναι, τι άλλα προβλήματα έχουμε? Βάλαμε την αστυνομία σκύλων, αλλά πρέπει να αλλάξει και ο κώδικας, sure, να μπορούν να κάνουν αληθινή παρέμβαση μέσα
στο όλο θέμα της διαχείρισης του παραπόνου. Έχουν αδυναμία η αστυνομία σκυλών με τον ποινικό κώδικα ή τον κώδικα, τα προστήματα και όλα αυτά τα οποία θα θέλαμε να έχουν το δικαίωμα να εφαρμόζουν. Τούτο είναι το ένα. Το δεύτερο... Μπορούν να καταγγείλουν κάποιον ή δεν μπορούν. Ο ίδιος ο αστυνομικός, όχι με βάση την υφιστάμενη νομοθεσία, πρέπει να είναι κάποιος, για παράδειγμα, από την τοπική αρχή ή από τις κτηνιατρικές υπηρεσίες. Τοπική αυτοδιοίκηση δηλαδή. Ναι. Αλλά έχει έναν κενό, δάμε. Υπάρχει και ακόμα έναν κενό. Να τα πω εγώ, γιατί δεν ξέρω αν θα μπορεί να τα πει ο κύριος εκπρόσωπος. Θα τα πει σε λίγο, ναι. Ναι. Έχει και ένα πρόβλημα. Βάλαμε λίγους ανθρώπους. Δεν έχουμε διαθέσει λεφτά για να τους δώσουμε τον κατάλληλο εξοπλισμό. Δεν έχει διαθέσει κανένας τα λεφτά για να τους κάνουμε την εκπαίδευση την οποία χρειάζονται. Έχουμε έναν άνθρωπο που τρέχει όλη μέρα. Χρειάζεται παραπάνω κόσμος να δουλέψει δαμέ. Λίγοι και τρέχουν όλη μέρα τούτοι οι αστυνομικοί. Δηλαδή πρέπει να δείξουμε και λίγη κατανόηση. Έχουμε τούτα όλα τα προβλήματα. Χωρίς εξοπλισμό, χωρίς κατάλληλα αυτοκίνητα, χωρίς εκπαίδευση και πολλά λίγη σε αριθμό. Καλώς. Σε μια ολόκληρη χώρα η οποία γεμάτη αδέσποτα. Σε άλλη την περίπτωση, δεν ξέρω με τους γάτους. Εγώ συμφωνώ απόλυτα με τη σύντηση. Είναι καλά που κάνουν οι κυρίες και ταΐζουν τους γάτους και μαζεύουν τις ζαμές. Το πρόβλημα όμως ποιο είναι. Θέλουμε να γίνεται τούτη η σύντηση, γιατί μαθαίνουν όλοι οι γάτοι της περιοχής να πηγαίνουν σε ένα συγκεκριμένο σημείο. Και εν τζαμέ που πρέπει να έρθει ύστερα η κυβέρνηση ή να πληρώσει, άμα δεν κατάφερα να τους μαζέψω τους γάτους σε ένα σημείο να μαθαίνουν να πηγαίνουν, πιένεις και πιάνεις τους και στυρώνεις τους. Εν έτσι που βρίσκεις τα αδέσποτα γατάκια για να τα στυρώσεις. Επιτρέψτε μου, ο μέσος πολίτης να σας πει γιατί δεν τους δίνουν φάγητο έξω από το σπίτι τους και πάνε έξω από μια άλλη περιοχή να τους ταΐσουν που μένουν άλλοι. Εγώ έχω αντιληφθεί ότι τσαμέ που γίνεται το τάισμα δεν ενοχλούν κανένα. Αλλά το πρόβλημα το μεγάλο είναι ότι πρέπει να υπάρχει και η δεύτερη φάση από την πλευρά της κυβέρνησης. Πιάνεις το γάτο, ταΐζεις το, μαθαίνει που είναι να βρει φαΐ και πιάνεις το γάτο μετά και στυρώνεις το, βάλεις το σημάδι πάνω στο αυτί για να καταλαβαίνεις ποιος γάτος είναι στυρωμένος και ποιος όχι. Μάλιστα. Και να πω και πολλά γλυόρα, γιατί συμφωνώ απόλυτα με όσα έχει πει ο φίλος μου Κυριάκος για τις αλεπούδες, να μην ξεχάνουμε τζέντα που τρώνε οι αλεπούδες. Σωστά. Δηλαδή, όταν πάει να χαλάσει την αλυσίδα τη διατροφή, πρέπει να μην ξεχάνουμε και τι τρών. Και ένα από τα πράγματα που τρών είναι οι ποντίτσες. Στον νόμο που υπάρχει τώρα σε ισχύ, δεν υπάρχει τίποτε. Αλλά μέσα στον νόμο τον οποίο έχουμε τώρα για να αλλάξουμε την νομοθεσία, έχουμε πρόνοια η οποία θα είναι αδίκημα αν δεν μαζέψει τα περιθώματα του σκύλου σου. Μάλιστα. Να εξηγήσω ότι ο νόμος ναι, λέει ότι πρέπει να περπατάς με το σκύλο σου και να τον έχεις στο λουρί. Όμως. Έχω κάπου αλλού μια άλλη προνοία που λέει ότι άμα είμαι έξω και επιτεθεί μου ο σκύλος σου, τότε αυτόματα μαρκάρεται ο σκύλος επικίνδυνος και μπλέκει άσχημα με την νομοθεσία. Επομένως, έχει προνοία πώς θα λειτουργήσει ο σκύλος. Αν είναι εκπαιδευμένος να επιτίθεται ή οτιδήποτε άλλο, να μπλέξει άσχημα αν ο σκύλος σου επιτίθεται εύκολα και δεν φροντίσεις να το σταματήσεις τούτο να γίνει. Υπάρχει και το θέμα του επικίνδυνου. Να χαρακτηριστεί επικίνδυνο σκύλο διαφορετικά. Ναι, αν χαρακτηριστεί επικίνδυνο. Με την νομοθεσία. Αν χαρακτηριστεί και επικίνδυνο. Έχει μια σειρά από πρόνοιες που είναι αυτή. Πώς θα χαρακτηριστεί όμως επικίνδυνο, γιατί και οι επικίνδυνες φυλές που βάζουν μέσα. Εμείς λέμε ότι δεν υπάρχουν επικίνδυνοι σκύλοι, αλλά επικίνδυνοι άνθρωποι. Εντάξει, η νομοθεσία όπως έχει. Συγγνώμη, το νομοσχέδιο όπως έχει τώρα. Δεν μου απαντάτε, εάν χαρακτηριστεί επικίνδυνο, πάμε για ευθανασία ή όχι. Για ευθανασία. Δεν το καταλήξαμε ακόμα το τελικό. Έχει ποινές, έχει δύο-τρεις σελίδες πίνακες με ποινές. Αλλά καταλήξαμε ότι εάν είναι έξω και επιτεθεί ο σκύλος σου, τότε χαρακτηρίζεται επικίνδυνος. Και όταν χαρακτηριστεί ο σκύλος επικίνδυνος, πιένεις παρακάτω στο τέλος του νομοσχεδίου και έχει έναν πίνακα. Τι ποινή θα πάθεις αν χαρακτηριστεί επικίνδυνος. Γι' αυτό πρέπει να φροντίζεις. Πανόμαστε όταν η αστυνομία για τα ζώα έχει σχέση με την ευημερία των ζώων. Αυτό προστατεύει. Εάν τα ίδια τα ζώα λόγω, θα μου έλεγε ο κύριος Κυριάκου, ενδεχομένως πάρα πολύ σωστά, λόγω του ιδιοκτήτη τους που δεν τα χειρίζονται όπως πρέπει. Είναι μόνα. Ναι, κάνουν το α, το β, το γ, είναι άλλη αρχή. Πού, ναι, έτσι είναι. Ναι, έτσι είναι, ναι. Αλλά θέλω να εξηγήσω ότι... όσον αφορά το θέμα το οποίο αναφέρθηκε πριν,
Άμα λογαριάσετε ότι ένας αστυνομικός στο ζώο λειτουργεί δυο ή τρεις βάρδιες 8 ώρες. Άρα καταλαβαίνετε ότι θέλουμε σίγουρα θέλουμε να αυξηθεί ο αριθμός των αστυνομικών για τα ζώα. Αλλά επειδή οι προηγούμενες αναφορές που είχαμε στον νόμο για τους σκύλους, οι οποίες έλεγε μέσα αν προκαλεί οχληρία ή οτιδήποτε να πάρει νομικά μέτρα εναντίον κάποιου, το είχαμε πρόβλημα και ζητήσαμε βοήθεια από την νομική υπηρεσία. Και η νομική υπηρεσία ήρθε και μας έφερε μια πιο καλή φράση για να βάλουμε μέσα στο νομοσχέδιο για τους σκύλους, η οποία με τούτη φράση της νομικής υπηρεσίας που το σάζουμε βασικά τον προηγούμενο, να μας βοηθήσει, να βοηθήσει τις τοπικές αρχές να είναι πιο εύκολο να πάρεις κάποιο δικαστήριο ο οποίος προκαλεί οχληρία, δεν νοιάζεται για το σκύλο του ή οτιδήποτε άλλο. Και κακά τους και κάποιος απειλεί, τα περιττώματα είναι εκεί και... Ναι. Αφού είναι τούτο που είπαμε ότι πρέπει η κυβέρνηση να ξεκινήσει να κάνει μια πολιτική για τη διαχείριση των αδέσποτων κατιών. Ναι. Να έχουμε κανονικά σημεία σύντησης, να μαζεύονται, να πηγαίνει να τους ειστηρώνει, σιγά σιγά να σταματήσει το πρόβλημα. Αλλά πρέπει να ξεκινήσει. Όταν απειλεί κάποιος, θα πάει να τον παίξει. Εντάξει, νομίζω ένα δίκημα πλέον. Ένα δίκημα, η απειλή. Η ψηφοθυρία, κύριε Θεοπέμπτου. Δεν είναι εμείς που κάνουμε το νομοσχέδιο. Είναι η κυβέρνηση που το έφερε το νομοσχέδιο. Δεν ξέρω τι υπονοεί, αλλά έχει τρεις φορές που το έφερε ως τώρα και αποσύραν το και προσπαθούμε τώρα να διορθώσουμε ό,τι μπορούμε. Και το νομοσχέδιο, να σας πω ότι θα προτιμούσα να κάνουν πιο καλή διαβούλευση, γιατί συζητούμε μια παράγραφο και παίρνει δύο ώρες για να την τελειώσουμε. Γιατί έχει πάρα πολλές απόψεις που έπρεπε να τις μαζέψει η κυβέρνηση, να κάνει καλή διαβούλευση και ώστε να μας το στέλνει. Όχι να κάνουμε εμείς μες στη Βουλή διαβούλευση που έπρεπε να την κάνουν ήδη. Αλλά θα συνεχίσουμε. Είμαστε όλοι μαζί μες στην Επιτροπή, είναι ασχέτως κομμάτος, όλοι μονόβουλοι και είμαστε έτοιμοι. Θα αφιερώσουμε όσο χρόνο χρειάζεται για να το τελειώσουμε. Μήπως και το αποσύρει ξανά η κυβέρνηση. Να παίρνουν βόρτα τους σκύλους τους για να κάνουν την ανάγκη τους έξω από τις αυλές των άλλων. Αυτό το έχουμε πει. Έχουμε ένα αλλαγή μέσα στο νομοσχέδιο τώρα. Ναι. Το οποίο θα είναι υπόχρεος ο ιδιοκτήτης του σκύλου να τον έχει σε λουρί και να έχει μαζί του σε κουλάκι και να μαζεύει τα περιττώματα. Και είναι αδίκημα αν είσαι έξω με το σκύλο σου και δεν έχει μαζί σου σακούλι για να μαζέψει τα περιττώματα. Και στην καφετέρια εννοείται. Συγγνώμη. Και στην καφετέρια το ίδιο. Ναι, μιλώ ότι ένα αδίκημα. Να είσαι έξω. Και στην καφετέρια εννοείται ο σκύλος. Φυσικά θα κάνει στην καφετέρια ο σκύλος. Γιατί απαγορεύεται. Πρέπει να έχει τη σακούλα μαζί του να μαζέψει. Αφού είπαμε, άμα ρίχνει έξω ο ιδιοκτήτης, πρέπει να είναι πάνω σε λουρί και να έχει μαζί του σακούλι. Έξω, είτε στην αυλή είτε στην καφετέρια. Έξω σε δημόσιο χώρο είμαι στην αυλή του. Όχι στην αυλή του, στην καφετέρια πρέπει να το έχει όμως. Είναι δημόσιο χώρο. Είναι δημόσιο χώρο, θα πρέπει να έχει και τη σακούλα μαζί του να μαζέψει.